Άγιο είχαν το πρωί αρκετοί οδηγοί που κινούνταν επί του βορειοδικού άξονα Κρήτη στο Ηράκλειο, λίγο μετά το Αρίνα, καθώς 8 οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα σε 2 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών. Είχε πάρα πολύ ολισθηρότητα, πρέπει να είχαν ρίξει λάδια, γιατί και όταν βγήκαμε από τα αυτοκίνητα πάλι ήταν δύσκολο να περπατήσουμε. Όταν είδα ένα από τα αυτοκίνητα προσπάθησα να σταματήσω, δεν έπιανα τα φρένα, δεν έπιανα το χειρόφρενο και για να αποφύγω μια σύγκρουση με ένα άλλο αμάξι που είχε ανατραπεί, το έριξα στο χαντάκι. Ο οδηγοί βγήκαν σώοι χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, με τους ίδιους να περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα προς Χερσόνησο. Λάδια είχε, λέει, ο δρόμος και φύγαν όλα τα αυτοκίνητα. Αυτό. Δεν είναι από την βρόχη. Όχι, λάδια λένε, λάδια. Γι' αυτό φύγαν όλα τα αυτοκίνητα, 8 αυτοκίνητα είναι. 7 ή 8 αυτοκίνητα νομίζω. Ευτυχώς δεν κίνδυνεψε κάποιος. Όχι, κανείς δεν χτύπησε, κανείς από το ξέρω. Του προσπάθησε να κόψω ταχύτητα αρκετά μακριά, αλλά δεν έπιανε καθόλου ούτε το φρένο ούτε το χειρόφρενο. Με αποτέλεσμα. Από θαύμα, δεν έπιανε. Και μετά, μόλις σταμάτησε το δικό μου, άρχισαν όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα να πέφτουν ένα πάνω στο άλλο. Ναι, από θαύμα σώθηκαμε. Δηλαδή, εσύ στη σειρά. Αν δεν πήγαινα σιγά εξ αρχής, δηλαδή αν είχα ανεπτυγμένη ταχύτητα, πιστεύω ότι ούτε η ζώνη θα έσωνε. Δεν φοβάσαι σε τέτοια. Δεν κρατούσε τίποτα. Χειρόφρενο. Δηλαδή, πηγαίνετε με χαμηλή ταχύτητα. Ναι, χαμηλή, γιατί έβρεχε εκείνη την ώρα. Είδα τα αμάξια ήταν όλα μπροστά, δεν είχα που να πάω. Πατούσα φρένο και αυτό σιγά σιγά τύπησα τον άλλο που είχε στη μεσαία λωρίδα. Ο οδηγοί αναφέρθηκαν στην ολισθηρότητα του οδοστρώματος, όχι μόνο λόγω της βροχής, καθώς όπως υποστήριξαν, είχαν χυθεί λάδια ή πετρέλαιο στο οδόστρωμα. Τα πετρέλαια του ενός αυτοκινήτου φταίνε και. Του πρώτου οχήματος, ναι, και ενεπλάκησαν όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή υπήρξε διαρροή. Ναι. Υπήρξε διαρροή και όλα τα υπόλοιπα οχήματα κατά σειρά κουτουλούσαν το ένα το άλλο και πηγαίνανε. Το μεσημέρι, μία ακόμη καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της πλατείας Συνάνη. Η καραμπόλα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος της πλατείας Συνάνη είχε σε αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές αυτοκινήτων. 3 γιοταχή και ένα φορτηγό ενεπλάκησαν στο τροχαίο που προκάλεσε κυκλοφοριακό blackout με ατέλειωτες ουρές επί της Εθνικής Οδού. Ευτυχώς και σε αυτό το περιστατικό δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Με φόντο το βροχερό σκηνικό του καιρού, ειδικοί δίνουν συμβουλές προς τους οδηγούς. Το σημαντικότερο κομμάτι πάνω στο αυτοκίνητο είναι το ελαστικό. Εάν δεν έχεις ελαστικά, πώς μπορείς να κυκλοφορείς στον δρόμο. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, αλλάζουν. Τώρα προσπαθούν με το δώρο και με όλα αυτά να έχουμε ερωτήσεις για μετά το δώρο που θα πάρουν να αλλάξουν τα ελαστικά τους. Έχουμε. Οι τιμές δυστυχώς έχουν αυξηθεί λόγω των μεταφορών και όλα αυτά. Εντάξει, το προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Έχουμε ένα οδικό δίκτυο λίγο παραμορφωμένο. Οπότε, προσοχή, τίποτα άλλο. Προσοχή.